Καλώς ήρθατε στο NGR, είμαι ο Βαγγέλης Κιούσης και μαζί θα ταξιδέψουμε στη Βαρκελόνη, όπου θα γνωρίσουμε το νέο Volvo XC40, το μικρότερο SUV της σουηδικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Υπάρχουν πολλά που διαχωρίζουν τους premium γερμανούς κατασκευαστές από τη Volvo και σε αυτά το XC40 προσθέτει κάτι ακόμα, την απόσταση από την πεπατημένη που θέλει κάθε SUV τους να μοιάζει με το μεγαλύτερο στην οικογένεια της ίδιας εταιρείας. Με μήκος 4,42 και ύψος 1,65 μέτρα, η απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος είναι περίπου 20 εκατοστά. Αυτό σε συνδυασμό με την καθαρή σχεδίαση εμπρός και πίσω και την ύπαρξη του συστήματος τετρακίνησης προειδεάζει για τις δυνατότητες του αυτοκινήτου εκτός δρόμου. Αυτό που δεν φαίνεται είναι ότι το αστικών διαστάσεων σουηδικό SUV βασίζεται σε μια εντελώς νέα αρχιτεκτονική, η οποία δημιουργήθηκε με τη λογική όλα σε ένα, ώστε στο μέλλον να υπάρξουν και ηλεκτροκίνητες εκδόσεις. Σήμερα η λογική αυτή εξασφαλίζει ότι το XC40 έχει υποδειγματική στιβαρότητα, εξαιρετική οδική συμπεριφορά και αναπάντεχα καλή για το χαρακτήρα του μοντέλου ποιότητα κύλησης. Ο υπερθετικός βαθμός των χαρακτηρισμών είναι δικαιολογημένος και οφείλεται στην εμπειρία που είχαμε με το XC40 στους ισπανικούς δρόμους, τόσο στον αυτοκινητόδρομο όσο και σε αστικές συνθήκες κίνησης. Σωστά ζυγισμένο και με ανταποδοτικό σύστημα διεύθυνσης που παραμετροποιείται χάρη στα προγράμματα οδήγησης, το XC40 είναι άνετο και σχετικά ήσυχο σε σύγκριση με άλλα μοντέλα που εξοπλίζονται με 2-λίτρο κινητήρα πετρελαίου. Αναφέρω αυτόν με τα διακριτικά D4 και απόδοση 190 ύπους, διότι ήταν ο ένας από τους δύο διαθέσιμους στην πρώτη μας οδηγική επαφή στους ισπανικούς δρόμους, με τετρακίνηση και αυτόματο κυβότιο 8 ταχυτήτων. Τα ίδια χαρακτηριστικά έχει και η έκδοση TAF 5 με 2-λίτρο κινητήρα βενζίνης απόδοσης 247 ύπων, σύστημα τετρακίνησης και αυτόματο κυβότιο 8 σχέσεων. Τους επόμενους μήνες το XC40 θα διατίθεται στην έκδοση D3 με 2-λίτρο πετρέλαιο κινητήρα απόδοσης 150 ύπων, στην έκδοση TAF 3 με μηχανικό κυβότιο 6 ταχυτήτων κίνησης στους μπροστινούς τροχούς, κινητήρα βενζίνης 1.500 κυβικών ισχύως 156 ύπων και τιμή πώλησης στην Ελλάδα από 30.700 ευρώ, αλλά και στην έκδοση TAF 4, την ενδιάμεση έκδοση βενζίνης με απόδοση 190 ύπους με ή χωρίς σύστημα τετρακίνησης. Σε ό,τι αφορά τα τρία επίπεδα εξοπλισμού, το Momentum, το Inscription και το R-Design, αυτά είναι γνωστά από όλα τα υπόλοιπα μοντέλα της σουηδικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Παράλληλα, το XC40 διαθέτει στον βασικό του εξοπλισμό ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ινσών, ενώ η κεντρικά τοποθετημένη οθόνη στο ταμπλό έχει διάσταση 9 ίντσες. Μέσω αυτής διαχειριζόμαστε το σύστημα infotainment με τη διακριτική ονομασία Sensus. Από εκεί και πέρα, μια σειρά επιλογών για την εξωτερική εμφάνιση και τον εσωτερικό διάκοσμο εξατομικεύουν πλήρως το αυτοκίνητο με διχρωμίες, αυτόματο σύστημα κλιματισμού, δερμάτινα καθίσματα και ένθετα αλουμινίου σε επιλεγμένα σημεία του εσωτερικού του. Η είσοδος στο θάλαμο επιβατών είναι εύκολη χάρη στο εκτεταμένο άνοιγμα των πίσω θυρών. Από εκεί και πέρα, οι επιβάτες του διαιρούμενου πίσω καθίσματος κάθονται σε πολύ βολική θέση με ικανοποιητικό χώρο για τα πόδια και για το κεφάλι τους. Συνολικά, στο εσωτερικό του XC40 αισθάνεσαι καλύτερα από ότι οι συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις του προϊονίζουν, ενώ υπάρχει πληθώρα έξυπνων αποθηκευτικών χώρων, στις πόρτες του οδηγού και του συνοδηγού για παράδειγμα, χωρούν ταυτόχρονα φορητός υπολογιστής και ένα μπουκάλι νερού 1,5 λίτρου. Σε ό,τι αφορά δε το χώρο αποσκευών, ο αρχικός όγκος των 460 λίτρων αυξάνεται στα 1.336 λίτρα με την πλήρη αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, τα οποία ωστόσο δεν μετακινούνται εμπρός ή πίσω, ώστε να δημιουργήσουν ακόμη καλύτερες συνθήκες εκμετάλλευσης του χώρου. Συμπερασματικά, το XC40 γράφει από την αρχή την ιστορία της σειράς 40 για την Volvo, τόσο σε ό,τι αφορά το σίγουρο πάτημά του στο δρόμο και τον τρόπο που σε εμπνέει να οδηγήσεις με το κυβότιο στη θέση Auto, όσο και από πλευράς εξοπλισμού, ο οποίος παραδίδει μαθήματα πληρότητας ήδη από τη βασική έκδοση σε όλα τα ομοειδή μοντέλα της αγοράς. Αυτά ήταν τα πρώτα στοιχεία που αξίζει να γνωρίζετε για το Volvo XC40, το οποίο θα είναι διαθέσιμο και στη χώρα μας τις επόμενες εβδομάδες με τιμή εκκίνησης 30.700 ευρώ. Μέχρι την επόμενη φορά θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.